Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη και στο σημείο αυτό θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σοκ στην Ξάνθη, στρατιωτικός αυτοκτόνησε εν ώρα υπηρεσίας μέσα στο στρατόπεδο. Κατάθεση στεφάνων για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα και στην Κομωτινή. Η ειρηνική μαζική πορεία ακολούθησε για την επέτειο του Πολυτεχνείου στην Κομωτινή. Η αγάπη πάει παντού, αλλά σήμερα βρέθηκε στην κεντρική πλατεία Κομωτινή στην εθελοντική ομοδοσία που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών. Τέλος στη ζωή του, αποφάσισε να βάλει ένας ανθυπασπιστής των ενόπλων δυνάμεων στην Ξάνθη μέσα στο στρατόπεδο που υπηρετούσε στο Πετροχώρι Ξάνθης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο 45χρονος τέλεχος του πυροβολικού αυτοκτόνησε το πρωί της Πέμπτης μέσα στο στρατόπεδο εν ώρα υπηρεσίας. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τέλος στη ζωή του, φαίνεται πως αποφάσισε να βάλει ένας ανθυπασπιστής των ενόπλων δυνάμεων στην Ξάνθη μέσα στο στρατόπεδο που υπηρετούσε στο Πετροχώρι Ξάνθης. Συγκεκριμένα, ο άνδρας έστρεψε το υπηρεσιακό του όπλο προς το μέρος του και αυτοπυροβολήθηκε με αποτέλεσμα να καταλήξει ακαριαία. Όλα έγιναν περίπου στις 7.30 το πρωί όταν οι συνάδελφοί του άκουσαν τον πυροβολισμό και έτρεξαν για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας όμως το άψυχο κορμί του συναδέλφου τους. Ο αξιωματικός του 4ου Σώματος Στρατού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Ωστόσο, διενεργείται προανάκριση αρμοδίως, ενώ οι συνάδελφοί του παραμένουν σοκαρισμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η ανακοίνωση του ΓΕΣ αναφέρει: ένας ανθυπασπιστής 45 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της Ξάνθης και εκτελούσε υπηρεσία, τραυματίστηκε σοβαρά από όπλο κατά τις πρωινές ώρες σήμερα εντός του στρατοπέδου. Διεκομίστη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου κατέληξε. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για τον απροσδόκητο χαμό του συναδέλφου τους, ανθυπασπιστή 45 ετών, που υπηρετούσε στην 139, στην 139 στο Πετροχώρι Ξάνθης, καθώς και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στον στρατό Ξηράς, στους συναδέλφους και στους φίλους του. Συγκεκριμένα η ανακοίνωσή τους αναφέρει: δυστυχώς η νέα απώλεια εν ενεργεία στελέχους του στρατού Ξηράς έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα εν ενεργεία συναδέλφων που έφυγαν από κοντά μας τόσο ξαφνικά αυτήν τη χρονιά. Ορισμένοι εξ αυτών λόγω ευνίδιων προβλημάτων υγείας, ενώ με αυξητικές τάσεις εμφανίζονται τα περιστατικά αυτοχειρίας. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλούμε να αναλογιστούμε από κοινού τις δικές μας ευθύνες για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των αυτοκτονιών που παρατηρούνται τελευταία στο στράτευμα. Εσείς ως πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και εμείς ως οι συνάδελφοι που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά τις δυσκολίες τους και τις αυξημένες οικονομικές αντιξότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν πλέον οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, πλησιάστε τον συνάδελφό μας, τον κάθε συνάδελφο. Σταθείτε δίπλα του, μιλήστε μαζί του, συζητήστε τα προβλήματά του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρεθεί ένα χέρι βοήθειας που να υπενθυμίζει σε κάποιον που σκέφτεται την αυτοκτονία πως υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται και που βρίσκεται δίπλα του. Το χρωστάμε στους συναδέλφους μας που τόσο άδικα χάθηκαν. Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ συνάδελφε. Κατάθεση στεφάνων για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα οι τοπικοί φορείς και κομματικά στελέχη, τιμώντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου 49 χρόνια μετά. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κατάθεση στεφάνων για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα οι τοπικοί φορείς και τα κομματικά στελέχη του νομού Ροδόπης, τιμώντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου 49 χρόνια μετά. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, όπως ανέφεραν στις δηλώσεις τους, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ σήμερα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 είναι η κορυφαία αντιδικτακτορική αντίσταση, ιδιαίτερα της νεολαίας αλλά και του λαού μας. Για 49 χρόνια ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει τη νέα γενιά στους σημερινούς αγώνες. Σήμερα ιδιαίτερα το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι εξαιρετικά επίκαιρο και μας καλεί να μην αποδεχθούμε ως κανονικότητα όσα βιώνει με τραυματικό τρόπο στη ζωή της η πλειοψηφία της κοινωνίας μας. Να μην αποδεχθούμε ως κανονικότητα τις πληγές στο σώμα της δημοκρατίας μας από το σκάνδαλο των υποκλοπών που έχουν όνομα τεπώνυμο. Και βέβαια σήμερα το Πολυτεχνείο είναι πηγή έμπνευσης
για να αναζωογονηθεί ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη και ο τόπος και ο λαός μας. 49 χρόνια πριν, ο αθώος της ελληνικής κοινωνίας, νεολαίοι μας και όχι μόνο, διακινδύνευσαν τη ζωή τους, πολλοί από αυτούς την έχασαν, για τη δημοκρατία και την ελευθερία. 49 χρόνια μετά, αυτά τα οποία θεωρούσαν αυτονόητα, βλέπουμε από ένα αρνητικό θαύμα να διακυβεύονται. Έχουμε φαινόμενα αυταρχισμού, το σκάνδαλο των υποκλοπών και κυριότερα το απροκάλυπτο σκάνδαλο της συγκάλυψης. Τιμώντας τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, σήμερα καταθέτουμε στεφάνι και διαπιστώνουμε και αγωνιζόμαστε, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα και τα πάντα είναι υπό διακύβευση. Σήμερα τιμούμε, αποτείνουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σήμερα που η κοινωνία σηκώνει δυσβάσταχτα βάρη, σήμερα που η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι εργαζόμενοι δίνουν το παρόν στον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Αυτή η κορυφαία στιγμή στην ιστορία των κοινωνικών κινημάτων, όπως ήταν το Πολυτεχνείο, σηματοδοτεί τον αγώνα για δημοκρατία, ισονομία και ισότητα. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι πιο απαιτητά και είναι πιο απαιτητά από κάθε άλλη φορά αυτή τη στιγμή. Η ειρηνική μαζική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην Κομωτινή. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, τόνισαν οι φορείς και οι παρατάξεις που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η ειρηνική μαζική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα στην Κομωτινή φοιτητές, τοπικοί φορείς αλλά και παρατάξεις όλων των κομμάτων. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, βροντοφώναξαν οι φορείς και οι παρατάξεις που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. Ανανεώνονται κάθε φορά και σε κάθε εποχή βρίσκουν νομίζω τα αισθήματα που πρέπει και μοιάζουν κάθε φορά τα παλιά αιτήματα της στιγμή παιδεία ελευθερία να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Νομίζω ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται ότι όχι μόνο βρίσκονται σε εκκρεμότητα αλλά είναι και τρομερά επιτακτικά που η δημοκρατία μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ακρίβεια έχει σαρώσει τα πάντα και θεωρώ ότι είναι Και
Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να κρατήσουμε πίσω από τη μία την άλλη πολιτική δύναμη. Πίσω από κανένα ληστή, για να συμφέρουμε παιδί ελευθερία, των Ελλήνων συνέλληνα των τραπεζιτών. Καθώ σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση που λαϊκές οικογένειες δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε με την πτώχεια. Μόνο με αγώνες και με συλλογική δράση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές αυτές που οδηγούνται στο κοπής και στην εξαρτήση του ελληνικού λαού. Το Πολυτεχνείο ζει. Οι δυνάμεις από τις 3 και τις 3.30 ώρα στο χώρο αυτό εδώ πέρα και καλούμε να αποχωρήσουν. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής χαιρετίζει και τιμά την 49η επέτειο από τη λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου του Νοέμβρη του 1973. Η αγωνιστική παρακαταθήκη του αντιδικτατορικού αγώνα και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στην ανοιχτή φασιστική αμερικανονατοϊκή απριλιανή δικτατορία και η συνεπής αλήγιστη στάση χιλιάδων εργαζομένων νέων και γυναικών στις εξορίες, στα πουτρούμια των φυλακών και στα βασανιστήρια της ΕΑΤΕΣΑ παραμένουν για εμάς οδηγός και έμπνευση. Έμπνευση για το δικό μας αγώνα, το σημερινό, καθημερινό και δύσκολο βηματισμό μας. Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεραλιστών. Δεν ήτανε γιορτή, ήτανε εξέγερση και πάλι λαϊκή. Ο Πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή, ήτανε εξέγερση. Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων απόψε φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Σωματείου των Ατόμων με Αναπηρία του νομού Ροδόπης, τον κύριο Τρίφωνα Καρούτζο, να μιλήσουμε για τις δυσκολίες του χειμώνα
που ένα παραπάνω θα αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, μιας και είναι αναγκασμένα να ζουν με την πενιχρή σύνταξη που δικαιούνται από το κράτος. Καλησπέρα, κύριε Καρούτζο. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς θα είναι η κατάσταση και μιας και τα επιδόματα των περισσοτέρων τουλάχιστον κινούνται γύρω στα 300 με 400 ευρώ μηνιαίως, πώς θα είναι ο χειμώνας για αυτούς, ειδικά οι οποίοι είναι μόνοι τους, δεν έχουν γονείς. Λοιπόν, καταρχήν θα σας πω ότι στις 15 Δεκάτου 22 στη Θεσσαλονίκη έγινε ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση της σύμβασης που είναι για τα άτομα με αναπηρία, έτσι. Και τι συμπέρασμα βγήκε το συμπέρασμα. Ότι ο ένας στους δύο κατοίκους ηλικίας 18 με 64 με σοβαρή αναπηρία είναι στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού. Και ένας στους τρεις κατοίκους με σοβαρή αναπηρία έχει ανικανοποίητες ανάγκες για τις υπηρεσίες υγείας. Έτσι. Από εκεί και πέρα οι προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας και του Τοπικού Συλλόγου Σωματείου είναι πάντα στηριγμένες στις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και στο νόμο 4474-12 που το ψηφίσαμε, έτσι, για την προσβασιμότητα και για τα θέματα της αναπηρίας που αφορούν τις μεταφορές, αφορούν τις υπαίθριες εγκαταστάσεις, τα μέτρα που πρέπει να φεύγουν, δηλαδή να ζούμε σε πολιτείες με λιγότερα εμπόδια, ό,τι εμπόδια μπορεί να είναι και αυτά, από ένα εμπόδιο πέτρινο που δεν χρειάζεται ή από μια κακή μεταχείριση ενός ατόμου με αναπηρία, ο οποίος μπήκε σε ένα νοσοκομείο και μία νοσοκομεία δεν το φαίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Λοιπόν, με το άρθρο λοιπόν 61 από το 61 έως 66, τα άρθρα, του νόμου 4488 του 2017, είναι ο νόμος αυτός ο οποίος πατάει αυτή τη στιγμή η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και η Περιφερειακή και το Σωματείο, είναι στην ουσία το Ευαγγέλιο μας. Είναι αυτό που καθορίζει την αναπηρία σαν ένα γεγονός όχι ιατρικό πλέον, αλλά κοινωνικό, δηλαδή τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται στην κοινωνία ανάλογα φυσικά οικονομικά, έτσι, δεν αποκλείονται από κανέναν. Αυτά είναι πάντα βάση του νόμου, έτσι, όχι βάση το λεγόμενο των δικών μου. Λοιπόν, αυτό που έχει όμως υποχρεώσει η πολιτεία είναι αφενός να εναρμονίζεται με τους νόμους, και όταν μιλάμε για την πολιτεία τώρα δεν μιλάμε μόνο για το Δήμο, δηλαδή ότι αντιτάξει τα πεζοδρόμια ή τις τεράπες, okay, αυτά γίνονται. Η πολιτεία έχει πολλά φάσματα, έχει την υγεία, έχει τον αθλητισμό, έχει τη διασκέδαση, έτσι, έχει τις εκδρομές, έχει όλα αυτά τα πράγματα. Σε όλα αυτά τα πράγματα τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαιώματα. Δικαιώματα ισότιμα, τα οποία η ίδια πολιτεία πρέπει να αφαιρεί τα εμπόδια έτσι ώστε να χαίρονται τα άτομα με αναπηρία ή να απολαμβάνουν αξιοπρεπώς τη ζωή τους μέσα στο κοινωνικό ιστό. Και όχι να αισθάνονται σαν βαρύες ή σαν άτομα τα οποία θα είναι αναγκασμένα κάθε φορά στις χορηγίες προκειμένου να λύσουν πολλά εκ των προβλημάτων τα οποία είναι υποχρεωμένο, σας λέω και πάλι, το κράτος, το κοινωνικό κράτος, να τα παρέχει τα άτομα με αναπηρία. Και θα μου πείτε τώρα, μα κύριε Καρούτσο, φτάσαμε. Έφτασε η ενεργεία, να πάρει έπληξη 200%. Πολύ ωραία. Πολύ άσχημα. Όντως, τα τελευταία δύο χρόνια, ζούμε μια κατάσταση, τα τρία χρόνια τελευταία, ζούμε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Το τελευταίο χρόνο ειδικά, που έγινε αυτή η απότομη αύξηση ενέργειας που κόπηκε το φυσικό αέριο από την Σοβιετική, από τη Ρωσία, έτσι, και επικαλούμενοι οι κυβερνώντες το εμπόδιο αυτό, αναγκάστηκαν να περικόψουν και από τις δομές, τις κλειστές δημόσιες δομές, δηλαδή δεν έχουμε πια απαρτία σε νοσηλευτές και νοσηλευόμενους, στις δημόσιες δομές. Αυτό που κάνει το κράτος είναι ότι όποιος βγαίνει σε σύνταξη, και ξέρετε κάτι, δυστυχώς τα άτομα που δουλεύουν στις δημόσιες δομές για άτομα με αναπηρία, να σας πω για το κέντρο κοινωνικής χρόνιας που έχουμε εδώ πέρα στον Αίγερο, που είναι
ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα. Αφενός τα άτομα έχουν πάθει το λεγόμενο burnout, ξέρετε, αυτή η εξάντληση. Και ό,τι τελικά γίνεται καλό μέσα σε αυτό το κέντρο οφείλεται στην καλή διάθεση των ατόμων αυτών. Το κράτος δεν φροντίζει, φροντίζει με διαμέσου του ΕΣΠΑ ή των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, να προσλαμβάνει άτομα για 8 και 9 μήνες. Δηλαδή εκεί που αρχίζουν πια τα άτομα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς άτομα με μια αναπηρία, τελειώνει και λύγει και σύμβασή τους. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι όχι πια τα άσυλα, γιατί τελικά αντί να πηγαίνουν μπροστά, πηγαίνουν πίσω. Δηλαδή, αντί να ξεκινήσαμε κάποτε να φτιάξουν ανοιχτές δομές. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Με αυτές τις δομές τι έγινε? Αυτές οι δομές τελικά δεν έγιναν ποτέ. Ξεκινήσαμε να γίνουν εξωτερικές δομές, να πετύχουμε από ασυλοποίηση, να φύγουν δηλαδή τα άτομα από τα κέντρα άσυλα. Έτσι, δεν είναι τώρα, μην κολλάμε στις λέξεις. Αλλάζουμε τις λέξεις χωρίς να αλλάζουμε το περιεχόμενο και την ποιότητα των παρεχόμενων λειτουργιών που πρέπει να έχουν τα κέντρα. Λοιπόν, σκέφτηκα κάποια στιγμή να φτιάξουν μικρούς ξανώνες, ανά 4 άτομα. Αυτά δεν έγιναν ποτέ. Να τραβήξουν τα άτομα μέσα από τα κέντρα, μέσα από τα άσυλα, μέσα από τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως τώρα λέγονται, έτσι. Ομορφαίνουμε τις λέξεις χωρίς και το μέσα παραμένει άσχημο. Και σας είπα ότι αν το μέσα στέκεται γιατί κάποια άτομα έχουν την ευαισθησία από τους νοσηλευτές ή τα μόνιμα άτομα και νοικοκεντρικούς κτλ. Να παρέχουν υπηρεσίες προς τα παιδιά, προς τα άτομα με αναπηρία. Αυτός είναι ο λόγος που στέκονται όρθιοι αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, καθημερινά έχουν καταρχήν, θα σας πω ένα πράγμα. Πείτε μου εσείς, από το 2010 έχει να δοθεί αύξηση στους χαμηλούς συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, και στον ΑΠΚΑ, που δίνει πάλι συντάξεις σε άτομα με αναπηρία. Πείτε μου, με τις αριθμικές αναπροσαρμογές που έχουν γίνει, που όλα ανεβαίνουν με την αύξηση της ενέργειας, με την αύξηση της κατανάλωσης, με την αύξηση των τρόφιμων, με την αύξηση των προϊόντων των σούπερ μάρκετς. Άλλο παίρνουν για αυτό. Χωρίζουν ορισμένα προϊόντα τα οποία έχουν χαμηλό κόστος. Δηλαδή δεν ξέρω ποια που βαδίζουμε και που βρισκόμαστε. Σημασία έχει ότι βρισκόμαστε σε ένα κράτος το οποίο δεν φροντίζει τις ευάλωτες ομάδες όπως φροντίζουν άλλα κράτη. Δεν ξέρω γιατί. Κύριε Καρούτζο, πώς θα βγάλει τον χειμώνα ένας άνθρωπος με αναπηρία, ο οποίος ζει μόνος του και παίρνει την μελιχερή σύνταξη των 300-400 ευρώ? Πώς θα μπορείς να τα απεξέλθεις στα έξοδα και της ενέργειας, αλλά και για τη θέρμανση του πάνω απ' όλα? Θα σας πω ιστορικά τι γίνεται. Ιστορικά, όταν έχουμε μείωση της φροντίδας των αναπήρων, μεγαλώνει την θνησιμότητα. Δηλαδή, αν η θνησιμότητα των αναπήρων ήταν, λέμε, το ένα παράδειγμα, τα 65 έτη, πέφτει στα 62. Γιατί ακριβώς δεν έχει να βάλει πετρέλαιο. Δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, αν έχει σόδες. Πράγματος. Δεν μπορεί να πληρώσει το φυσικό αέριο. Με 300 ευρώ, κυρία Κινέζου, όταν μία πάνα ακράτειας, την οποία χρησιμοποιούν πολλά άτομα με αναπηρία, κοστίζει 8 ευρώ και έχει μέσα 12 κομμάτια, πείτε μου εσείς, σας είπα ένα πράγμα, το οποίο δεν το παρέχει το κρατοδωρέα. Αναγκάζεται το άτομο με αναπηρία να το αγοράζει. Πείτε μου εσείς, λοιπόν, εσείς, αυτό το άτομο με τα 300 ευρώ, πώς θα μπορέσει να ζήσει? Ξέρετε, πιστεύω, αφενός ότι εγκρυπτό βέβαια, δεν βγαίνει ποτέ κανείς ξεκάθαρα και πεντακάθαρα να το πει, γιατί ξέρετε ότι από πίσω υπάρχει μια εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, η οποία είναι παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, δεν είμαστε ηλίθιοι, δεν είμαστε χαζοί, παρατηρούμε τα τεκτενόμενα, είμαστε σε επιτροπές, επιβάλλεται νέα μας επιτροπές, μας κατοχυρώνει και ο 44 του 17, έτσι ώστε να δίνουμε το ξύπνημα ή να συμβουλεύουμε τις επιτροπές. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί ο λόγος μας είναι μεγάλος.
Λοιπόν, ένα άτομο με 300 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει, κύριε Κινέζο. Είναι δύσκολο. Ξέρετε το τι ήταν, θα ήταν πιο ευχάριστο για αυτό το κράτος που ζούμε. Επειδή αποτελούμε οικονομικά βαρύδια. Λες και το παιδί που γεννήθηκε με ένα κακό backup, δηλαδή που είναι, έχει συγγενή αναπηρία, δηλαδή τη μέρα που γεννήθηκε έτσι, έφταιγε αυτό. Ή ένα άτομο με αναπηρία, το οποίο οδηγούσε μια μηχανή και έπεσε και χτύπησε, έσπασε στο μερική του στήλη και είναι πια σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Εντάξει. Έφταιγε δεν έφταιγε, το κράτος είναι υποχρεωμένο. Η κοινωνική μορφή του κράτους, έτσι, το 12% των αναπηρών που αποτελεί η Ελλάδα, τόσο το ποσοστό των αναπηρών, να παρέχει μια μεγαλύτερη φροντίδα. Αλλιώς δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει κοινωνικό έργο. Τα άτομα λοιπόν αυτά που παίρνουν τα 300 ευρώ, 313 δίνουν εγώ πέρα, που είναι το 2012, δεν έχει γίνει αύξηση καμία. Αυτή την επόμενη μου ερώτηση, πόσα χρόνια έχει να πάρει αύξηση η σύνταξη των αναπηρών? Από 12. Από το 12. Ξέρετε πόσα προσαρμογές οικονομικές έχουν γίνει από το 12 μέχρι σήμερα? Τεράστιες. Ξέρετε πόσα έχει ανέβει ο πληθωρισμός? Σκάλια πολλά. Ξέρετε ότι οι μονάδες σιγά σιγά αποσυνθέτονται, οι κλειστές μονάδες, λόγω της έλλειψης προσωπικού, γιατί δεν έχει δυνατότητα να πάρει άτομα να τα συνταχώσουν. Στηρίζεται στο ΕΣΠΑ, τους παίρνει για 8 μήνες μετά και μετά τις απολύ, και αυτό είναι όλο. Εμείς χρειαζόμαστε άτομα μόνιμα. Τώρα έχει έβγαλε το προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ. Η Εθνική Συνομοσπονδία ζήτησε πριν κατά τη διαβούλευση να είναι το πρόγραμμα αυτό σε όλη την Δημοκρατία. Γιατί άλλο το κοινωνικό, το πολιτικό, το πολιτιστικό, το γλωσσικό, το οικονομικό προτσές της Βορείου Ελλάδος και άλλο της Αθήνας. Δεν θα μπορέσει λοιπόν όταν θα μπει το 2024 πανελλαδικά πλέον, γιατί το 2023 θα μπει επιλεκτικά σε ορισμένες περιοχές, δεν ξέρω αν θα είναι Ηροτόπη, θα είναι 14 περιοχές. Έτσι, δεν ξέρω αν θα είναι Ηροτόπη μέσα. Και τα 400 θα μπει σε όλη την Ελλάδα, όπως ο προσβληθός άτομα με αναπηρία. Οι οποίοι θα κρίνονται από μια επιτροπή, κατά πόσο δικαιούται να έχουν άτομα με αναπηρία που να κοιτάει να τους φροντίζει. Γιατί θα είμαι ευτυχώς το πετύχαμε ότι μπορεί να είναι και μέσα από την οικογένειά του. Μα τόσα χρόνια, ποιος το κοιτάει για το άτομα με αναπηρία? Η οικογένειά του το κοιτάει. Και έτσι προτεραιότητα λοιπόν θα έχουν τα άτομα της ίδιας οικογένειας. Αυτά που το κοιτάγανε τόσα χρόνια. Θα είναι τετράωρη απασχόληση. Οχτάωρη, καλά. Η μάνα και ο πατέρας το κοιτάνε, είπε ο 24ωρο βάσεως και για μια ζωή. Αλλά και θα είναι το πρόγραμμα όμως. Θα είναι τετράωρη, οχτάωρο. Αυτό θα εξαρτηθεί από την επιτροπή που θα κρίνει το άτομο με αναπηρία και τα μέλη που όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα θα υποβάλουν αίτηση για να γίνουν άτομα προσωπική βοηθή. Ας ελπίσουμε ότι το κράτος εκεί θα ανασκύψει και θα δώσει πιο μεγάλη έμφαση ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν ένα προσωπικό βοηθό, δηλαδή έναν άνθρωπο δίπλα τους. Αυτό σημαίνει. Ο προσωπικός βοηθός θα είναι στο σπίτι μέσα. Δεν θα είναι έξω από το σπίτι. Αν θα το παίρνει, θα πηγαίνει μια πόρτα, το αλλάζει. Αλλά η συνωσία θα κρίνεται μέσα στο σπίτι. Γιατί θα μιλάμε για παραπληγικά άτομα, δηλαδή άτομα τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να βγούμε από μόνα τους, όχι συνοδευόμενα έξω, έτσι, παραπληγές σημαίνει στο όλο το σώμα, έτσι. Αλλά ο νους δουλεύει. Οι άτομα τα οποία έχουν νοητική στέρηση, που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν νοητικά. Για αυτά τα άτομα θα γίνει ο προσωπικός βοηθός. Ας ελπίσουμε ότι το κράτος θα δώσει την πρώτη έμφαση και την πρώτη θέση εργασίας στους γονείς, στους συγγενείς. Φρόντιζαν εδώ και χρόνια τα παιδιά τους. Ώστε τα χρήματα αυτά να μην γίνουν σε ένα ξένο που δεν θα έχει υποβάλει μια αίτηση επειδή θα είναι νοσηλευτής. Και σας είπα το βασικό απ' όλα, είναι ότι αυτή τη στιγμή με 300 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει ένα άτομο με αναπηρία.
οδηγούμαστε δυστυχώς στον κέρδο. Θα ήταν η καλύτερη του κράτους. Θα ήταν να έχει ανοίξει ένα κεράδο και τα οικονομικά του βαρύδια, όπως είπαμε εμείς τα δούμε με ελευθερία, να μας πετάει μέσα. Αλλά ξέρετε κάτι. Οικονομικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουμε όλα τα αναπηρία. Σε εμάς βέβαια το οικονομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πολλαπλασιαστικά μεγαλύτερο από ό,τι σε εσάς, κύριε Κυμίζο. Αντιμετωπίζουν και οι πολίτες. Βέβαια αυτό είναι ένα άλλο μετερίζει των πολιτών, έτσι. Που επηρεάζει έμεσα όμως και την αναπηρία, έτσι. Ότι βλέπετε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη βρεθήκαμε να παίρνουμε χαμηλούς μισθούς, να δουλεύουμε σχεδόν χωρίς χρήματα, να δουλεύουμε part-time, το χρήμα να είναι να συστορεύεται στους λίγους, γιατί πάντα όλα γίνονται για το χρήμα, έτσι. Το οποίο συμπαρασύρει μαζί του τις ευάλωτες ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες που έχουν προβλήματα, τους Ρωμά και φυσικά τα άτομα με μία αναπηρία. Αυτή είναι η γνώμη μας για την αναπηρία αυτή τη στιγμή. Ότι δυστυχώς, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγούμαστε σε ένα μεγάλο κενό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρούτζο. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Η αγάπη πάει παντού, αλλά σήμερα βρέθηκε στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Ροδόπης, που είναι άξια συγχαρητηρίων για την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησαν σήμερα από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η αγάπη πάει παντού, αλλά σήμερα βρέθηκε στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Ροδόπης, που είναι άξια συγχαρητηρίων για την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησαν σήμερα από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Για ακόμη μια φορά, οι ανάγκες αίμα είναι πολύ μεγάλες, όπως δήλωσε η Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Σισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής, Μαριάννα Ανδρεάδου, που σημείωσε ότι ίσως και λόγω καιρού ήταν υποτονική προσέλευση. Η αιμοδοσία είναι ύψιστη πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο. Από προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα να μην έχουμε επάρκεια. Το αίμα είναι αγαθό σε έλλειψη. Δεν διατίθεται στα ράφια, δεν πωλείται με αντίτιμο και δεν παράγεται σε εργοστάσια. Το δημιουργεί μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός και το προσφέρει μόνο η ανθρώπινη ευαισθησία. Την εθελοντική αιμοδοσία του ΟΕΒΕΣ, πώς ήταν η προσέλευση από το πρωί? Πολύ μέτρια. Πάρα πολύ μέτρια. Ήταν βέβαια και ο καιρός δεν μας βοήθησε. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει οπωσδήποτε πολύ περισσότερα μέλη, θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, προσπαθούμε. Κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη, κάθε σταγόνα αίματος. Υπάρχουν ανάγκες για αίμα και στο δικό μας νοσοκομείο? Διαρκείς, οι ανάγκες είναι διαρκείς. Αυτή τη χρονιά ειδικά η προσφορά είναι ίδια με τις υπόλοιπες χρονιές, αλλά έχουμε πολύ αυξημένη ζήτηση αίματος. Υπάρχουν πολλά προγραμματισμένα χειρουργία, πολλές ανεμίες, πολλά περιστατικά που χρειάζονται αίμα. Και γι' αυτό έχουμε και αυξημένη ζήτηση. Να θυμίσουμε λίγο τα ωφέλη αυτού που αιμοδοτεί, για να είναι ένα κίνητρο να αιμοδοτήσουν και άσχετα αν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη αιμοδοσία. Τα ωφέλη είναι ότι καταρχήν αισθάνεσαι ότι είναι ψυχολογικά, πρωτίστως είναι ψυχολογικά, ότι προσφέρεις αίμα και σώζεις με 10 λεπτά από το χρόνο σου, σώζεις μια ανθρώπινη ζωή. Και το οποίο και επίσης πρέπει να σκέφτονται όλοι, ότι μπορούν να είναι ανα πάσα στιγμή όλοι μας να είμαστε δυνητικά στη θέση αυτού που δέχεται το αίμα. Δηλαδή να είμαστε εμείς αυτοί που χρειαζόμαστε το αίμα. Και τότε θα πρέπει να στραφούμε στο συνάνθρωπό μας για να το ζητήσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε προσφέρει και εμείς στο συνάνθρωπό μας πάλι πριν το χρειαστούμε. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό το θέμα. Κατόπιν είναι για τους άντρες τα ωφέλη είναι πάντα, δεν υπάρχει κανένα κόστος για την υγεία του καθενός μας. Και επίσης για τους άντρες οι οποίοι έχουν πολύ υψηλό αιματοκρίτη είναι καλά να προσφέρουν αίμα. Υπάρχει μια ανανέωση, σαν να λέγαμε, στον οργανισμό και αυτά. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει αυξημένες ανάγκες σε αίμα και είναι λιγότερο στον εθελοντισμό, δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι χώρες έχουν, δεν είναι μόνο η Ελλάδα ότι έχει ανάγκη, ότι ανάγκη σε αίμα. Οι ανάγκες αίματος είναι παγκόσμιες. Τέλος πάντων, απλά ίσως είναι σε άλλες χώρες,
δεν υπάρχει κατευθυνόμενη αιμοδοσία. Δηλαδή αιμοδοσία από το συγγενικό περιβάλλον. Καλύπτονται όλες από εθελοντές αιμοδότηση. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει όλοι, ο υγιής πληθυσμός της χώρας να δίνει εθελοντικά αίμα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Δεν θα χρειαζόταν μετά οι αιμοδοσίες να ζητάνε αίμα από τους συγγενείς αυτού που νοσηλεύεται. Γιατί αυτό είναι, ας το σκεφτούμε ότι είναι μια πολύ επώδυνη διαδικασία. Δηλαδή ο συγγενής όταν έχει έναν άνθρωπο ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, του ζητάμε και εμείς, καθότι δεν έχουμε αίμα, δεν έχουμε φιάλες, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να βρεις για να μπορέσουμε να δώσουμε στο συγγενή σου. Ενώ αν καλυπτόμασταν από το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Την Τετάρτη το απόγευμα, μια μικρή γιορτή διοργάνωσαν τα 3 τμήματα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης, που στεγάζεται στο 5ο Γυμνάσιο στην Ανοπόλη της Ξάνθης, για να τιμήσουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου της 17 Νοέμβρη. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποίησαν τα 3 τμήματα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που στεγάζεται στο 5ο Γυμνάσιο στην Ανοπόλη Ξάνθης για να τιμήσουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και τα 3 τμήματα συμμετείχαν με τραγούδια και ποίηματα και συνθήματα εκείνης της εποχής, με κεντρικό σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης, Χρήστος Αλεξούδας, έδωσε συγχαρητήρια και στα 3 τμήματα που συμμετείχαν σε αυτήν τη γιορτή τιμής για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ελεύθερα αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερα αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός που μετά από 6 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια ο ελληνικός λαός, ο λαός της Αθήνας. Σήμερα γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τιμήσαμε τους αγωνιστές, τους πασόδες της ημέρας εκείνης. Ευχαριστώ πολύ τους μαθητές και τους καθηγητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης που ήρθαν στη γιορτή. Είπαμε ποίηματα, τραγούδια, διαβάσαμε το ιστορικό της ημέρας. Είδαμε και κάποια βιντεάκια από σπάσματα από την εποχή εκείνη και όλοι μαζί χαρακτήκαμε τα γεγονότα. Ήταν συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας. Συνέδεσε την λόγια μουσική με την λαϊκή μουσική παράδοση. Έγραψε 61 έργα για το θέατρο, 10 έργα για το αρχαίο δράμα, 77 έργα για το κινηματογράφο, 11 οργανικά έργα, 16 μπαλέτα και 3 όπερες. Το 1961 κέρδισε βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτοτύπου τραγουδίου για τα παιδιά του Πειραιά. Έφτανε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1994. Η κυρία Μάνου Πετσιδάκη, το σχήριο χρήστηκε στα μέλη του 18ου αιώνα το 1897. Αρχικά ήταν η ιδιοκτησία του Σεραίου Ισαάκ Ανιέτ, ενός πλούσιου χρηματιστήριου, ο οποίος ταυτόχρονα ασχολούνταν με το εμπόριο τοπικού και τα μεσητικά. Αρχιτεκτονικό δείγμα της κοσμοπολιτικής αντίληψης της Ξάνθης του προηγούμενου αιώνα. Μετά το θάνατο του Δανιέλ, στο κτίριο στεγάστηκε η οικονομική απορία Ξάνθης και αργότερα το κουραρχείο. Η οικογένεια Χαζηδάκη φέρεται να έμεινε στο συγκεκριμένο σπίτι μεταξύ το 1927 με το 1928. Το κτίριο αρχικά ονομαζόταν Μέγαρο Σαρκούτσο ή Μπρεν Μέσο. Με λένε Μάνο Χατζηδάκη. Είμαι λαχιοπόλης του ουρανού και μοιράζω αριθμούς σε εξωτικά και αγγέλους. Σκόρπισα τα λαχεία μου στους γαλαξίες και το άπειρο. Έτσι δεν θα είναι δυνατόν κανείς να ξαναδημιουργήσει. Να πράξει το καλό που λέει ή το κακό. Σπατάλη η απόφασή μου, μα ο κόσμος πάει για να χαθεί. Σκορπίστε τα λόγια σας όπου μπορέσετε και όπου βρείτε. Μην τα αφήσετε κέρδος για τους πολλούς, για να φοβούνται. Εμάς τους ποιητές, εμάς που τα χέρια μας την ώρα του ύπνου ζωγραφίζουν ελεύθερα τους ανέμους. Με χρώματα και με σχηματισμούς πτηνών και που μας τοποθετούν παντοτινά μέσους αιώνες με την αθάνατη μορφή του λαχιοπόλη του ουρανού. Στο
σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.